Βαγγέλης Αντώνης, αντιδήμαρχος του Καλλιότητας Πρασίνου της Φυριακής Πολιτικής Δήμου Νεάπολης και όλοι. Τι κάνεις, τι γίνεται σήμερα? Σήμερα κάνουμε το αυτονόητο. Καθαρίζουμε και απολυμμένουμε την γειτονιά του Φανόντος, τον αστικό εξοπλισμό στον οποίο, με τον οποίο μπορεί να έρθει σε επαφή είτε ο ίδιος είτε μέλη τα οποία άνθρωποι, γείτονες, συμπολίτες μας οι οποίοι ήρθαν σε επαφή με τον ίδιο. Προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να αυξήσουμε το αίσθημα ασφάλειας όλων των συμπολιτών μας, ούτως ώστε να συνεχίσουν να ζουν τη ζωή τους με όσο το δυνατόν πιο φυσιολογικούς ρυθμούς. Τι ακριβώς έγινε, τι είχε προλάβει μέχρι τώρα? Μέχρι τώρα έχουμε προχωρήσει στην πλήση και την απολύμανση των κάδων. Στη συνέχεια προχωρήσαμε στην απολύμανση των πεζοδρομίων και των προσώψεων των πολυκατοικιών. Στην συνέχεια ακολούθησε και συνεχίζεται βέβαια και αυτή τη στιγμή η πλήση του οδοστρώματος και τέλος θα μπούμε στην πολυκατοικία του Φανόντος, στην οποία θα απολυμάνουμε το σύνολο και πολύ πιθανόν και το διαμέρισμα. Η πιθανότητα έχει να κάνει σχέση με το ότι για αυτή τη διαδικασία δεν μπορούμε να προχωρήσουμε μόνοι μας, θα πρέπει να υπάρξει συνεννόηση και με τον ΕΟΔΗ. Υπήρξαν πολλά τηλεφωνήματα και αγωνία των κατοίκων εδώ πέρα, προβληματισμός, φόβος? Είναι φυσιολογικό ο κόσμος να αγωνιά, να αγώνεται. Είναι ένα δυσάρεστο γεγονός το οποίο δεν θέλει να το ζήσει κανένας από εμάς. Και βεβαίως αυτές τις δύσκολες στιγμές όλοι μας ψάχνουν να ακουμπήσουν στους θεσμικούς φορείς αυτής της πολιτείας. Και έτσι ο Δήμος λοιπόν έκανε το καθήκον. Η χνηλάτιση με την οικογένεια έχει δημιουργηθεί? Η χνηλάτιση, όπως γνωρίζετε και εσείς πάρα πολύ καλά, είναι θέμα του ΕΟΔΗ. Έπειτα από επικοινωνία που είχαμε εμείς από την πρώτη στιγμή με τον ΕΟΔΗ, μας διαβεβαίωσαν ότι προχωρούν σε όλα τα βήματα τα οποία προβλέπεται από το πρωτόκολλο. Έτσι λοιπόν και στην χνηλάτιση. Με την οικογένεια. Είναι δύσκολες οι στιγμές, ο κάθε άνθρωπος περνάει με τον δικό του τρόπο τις δυσκολίες του. Όπως γνωρίζετε και εσείς, υπάρχουν και διάφορες αμφισβητήσεις σχετικά με το κατά πόσο έγινε σωστά ο ιατρικός έλεγχος και η υγειονομική εργασία. Ως εκ τούτου, νομίζω ότι το δικό μας καθήκον και η δική μας προτεραιότητα είναι το να διασφαλίσουμε στο να διατηρηθεί στο μέγιστο δυνατό επίπεδο το αίσθημα ασφάλειας των υπόλοιπων πολιτών. Ευχαριστούμε.